θα καλημερίσω τον κύριο Πέτρο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος βεβαίως είναι δημοσιογράφος και αναλύει τα διεθνή γεγονότα. Δεν θέλω να ξεχνάμε μέσα σε αυτό τον ωριμαγδό της υπερπληθωρισμένης κατάστασης επικοινωνιακά το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, γιατί φοβάμαι ότι σιγά σιγά περνάει σε δεύτερο φόντο. Και αφού καλημερίσω τον κύριο Παπακωνσταντίνου, καλημέρα κύριε Παπακωνσταντίνου. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά μαζί σας. Θυμάμαι, έψαξα στο αρχείο, το 2013 συζητώντας ξανά για την κρίση στη Μέση Ανατολή τότε μαζί σας, είχατε διατυπώσει μία άποψη ότι η ιστορία του Παλαιστινιακού έτσι όπως πάει κάπου εξαντλείται στη λογική των δύο κρατών. Ίσως είχατε πει θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για ένα ενιαίο κράτος και οι Παλαιστίνοι να μιλήσουν για apartheid. Σήμερα, με δύο μήνες επιχειρήσεις εκαθαρίσεων και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει στη Γάζα με τη Χαμάς, αλλά την ίδια στιγμή με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να λέει ότι ένας στους δύο είναι πια στα όρια του λοιμού από τους κατοίκους στη Γάζα, και με βάση και τα στοιχεία που έχουν δώσει οι ενώσεις, παρακαλώ πολύ, αρχιτεκτόνων παγκοσμίως, με πλήρη καταστροφή οικιστική, αναρωτιέμαι αν πούμε ότι σταματάει αύριο το πρωί οποιαδήποτε σύγκρουση, δηλαδή βομβαρδισμοί και πυροβολισμοί και κανιονιοβολισμοί, αν είναι χώρος που μπορεί κάποιος να ζήσει. Αυτό που ρωτάτε κύριε Σαχίνη είναι το τεράστιο ερώτημα αυτών των ημερών, διότι πολλής λόγος γίνεται από αμερικανικής κυρίως πλευράς για τη λύση των δύο κρατών, ότι δηλαδή όταν τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να ξανάρθει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους πλάι στο κράτος του Ισραήλ. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχει κανείς την αίσθηση πως αυτό είναι ένα φιλοσικής της αμερικανικής διπλωματίας για να επιτρέψει στον Νετανιάχου να προχωρήσει κανονικά την εκστρατεία του, που είναι να εξαλείψει τη Χαμάς από τη Γάζα, ταυτόχρονα εξαλείφοντας τη Γάζα από τον χάρτη. Διότι η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι κρανίου τόπος. Το 80% των κατοίκων της, το 90% των κατοίκων της, συγγνώμη, είναι εκτοπισμένοι. Το Ισραήλ τους λέει να πάνε σε μια ασφαλή ζώνη, εντός εισαγωγικών το βάζω βέβαια, έκτασης 6 τετραγωνικών χιλιόμετρων μόλις, κύριε Ζαχίνη, 2 επί 3 δηλαδή, στην παραλία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, κατά πόσο μπορούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Διότι αυτή τη στιγμή η Γάζα βομβαρδίζεται από το βορρά μέχρι το νότο, κατά μήκος των 43 χιλιόμετρων που καταλαμβάνει αυτή η μικροσκοπική λωρίδα γης. Και η μόνη ασφαλή ζώνη που έχουν δημιουργήσει οι Ισραηλοί είναι αυτά τα 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα χέρσας γης, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Κάτω από τον ουρανό βρίσκονται, μέσα στο κρύο. Και όσοι δεν πεθάνουν από τις βόμβες και τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, τις χερσές, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πεθάνουν από το κρύο, από τις αρρώστιες. Δεν υπάρχουν τουαλέτες εκεί, δεν υπάρχουν τίποτα. Οι αρρώστιες ήδη θερίζουν. Δεν μιλάμε για μια εφελτική κατάσταση. Ο Ισραηλινός στρατός λέει, είπατε εσείς για τον Νετανιάχου, σε ένα μήνα. Ο Υπουργός Άμυνας ήταν πιο συντηρητικός, είπε ότι θα χρειαστούν άλλοι δύο μήνες. Γεγονός είναι, κύριε Σαχίνη, ότι έχουμε μπει στον τρίτο μήνα αυτού του πολέμου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο πόλεμος πάνω στην επιφάνεια της γης. Ο Ισραηλινός στρατός μάχεται και στο βορρά και στο κέντρο και στο νότο, βρίσκοντας σφοδρή αντίσταση από τους μαχητές της Χαμάς αλλά και των άλλων ένοπλων Παλαιστινιακών οργανώσεων. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα η δεύτερη φάση του πολέμου, που θα είναι ο υπόγειος πόλεμος των τούνελ, που είναι και πολύ πιο δύσκολος. Γιατί όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας, η Χαμάς έχει φτιάξει στην πορεία των ετών ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων τούνελ. Οι ειδικοί λένε πως είναι μεγαλύτερο από το μετρό του Λονδίνου. Οπότε καταλαβαίνετε τι είδους επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν εκεί για να εξολοθρευτεί η Χαμάς όπως επιθυμεί ο Ισραηλινός στρατός. Έχουμε δει και στο διεθνή τύπο ακραία σενάρια που να λένε πως θα πλημμυρίσουν τα υπόγεια τούνελ, είτε με αέρια είτε με θαλασσινό νερό, που καταλαβαίνετε για τι είδους φρικαλαιότητες μπορεί να μιλά κανείς. Στην πραγματικότητα, με επίδικο το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, τι πιστεύετε ότι συντελείται? Διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι σε αυτή τη σύγκρουση το να λες θα εξολοθρεύσω τη Χαμάς,
περιμένοντας ότι θα σε περιμένει εκεί που θα πας, χωρίς να, ακόμη και από αυτές τις σύραγγες, να έχει διαφύγει ένα ποσοστό των δικών της δυνάμεων, μάλλον θα ήταν εκτός λογικής, και δεν φαντάζομαι ότι λείπει λογική από πολεμικές μηχανές στο πώς σχεδιάζουν. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, αυτό που υποπτεύομαι, διότι είναι πολύ εύλογο το ερώτημα που θέτεται, άλλωστε οι ίδιοι Ισραηλοί λένε πως μέχρι τώρα έχουν σκοτώσει 5.000 μαχητές της Χαμάς περίπου, ίσως λίγο παραπάνω, σε σύνολο 30.000 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους. Οπότε καταλαβαίνετε, αν μετά από 2 μήνες και βρισκόμαστε εκεί, πόσο απέχουμε από το στόχο του Ισραήλ που είναι να εξαλείψει και τις 30.000, και τι φρίκη έχει να ακολουθήσει. Υποπτεύαμε λοιπόν πως το σχέδιο είναι αυτό που είπαν εξ αρχής οι υψηλοί αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης, δηλαδή να διώξουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα συνολικά, να τους πάνε στο Σινά, και μάλιστα έχει στείλει το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση δηλαδή, έτσι, λομπίστες στην Ουάσιγκτον, ώστε να κάνουν λόμπινγκ στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, να πείσουν τα γειτονικά αραβικά κράτη να φιλοξενήσουν τους Παλαιστίνιους της Γάζας αυτά, με αντάλλαγμα κάποια οικονομικά ωφέλη. Να κουρέψουν ή να κυρώσουν και τελείως το χρέος της Αιγύπτου στο Διεθνές Νομισματικό Τομείο και ούτω καθεξής. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί δεν το θέλουν με τίποτα. Οι Αιγύπτιοι, καταρχήν, να μιλάμε για τους Παλαιστίνιους της Γάζας που είναι δίπλα στην Αίγυπτο, έτσι, δεν θέλουν, διότι πρώτα απ' όλα για την Αίγυπτο η Χαμάς είναι εχθρός, έτσι, είναι κομμάτι παλαιστινιακό των αδελφών μουσουλμάνων. Ο Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι, που τώρα θα επανεκλεγεί πρόεδρος της Αιγύπτου, βγήκε στην εξουσία, όπως ξέρετε, με πραξικόπημα εναντίον των αδελφών μουσουλμάνων. Άρα δεν έχει καμία όρεξη να ξαναδεί το Σινά να γεμίζει αδελφούς μουσουλμάνους, μαχητές Χαμάς, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούν από το έδαφος του Σινά να εξαπολύνουν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ και να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ειρήνης που έχει η Αίγυπτος με το Ισραήλ από το 1979. Αλλά και δεύτερον, και ακόμα ουσιαστικότερο σε αυτή τη φάση, διότι φοβάται πως θα εμφανιστεί στα μάτια των Παλαιστινίων και όλων των αραβικών λαών που είναι στα κάγκελα, έχετε δει τις τεράστιες διαδηλώσεις σε όλες τις αραβικές πρωτεύουσες τους τελευταίους 2 μήνες, να φανεί λοιπόν σαν συνένοχος σε σχέδιο εθνοκάθασης των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Το ίδιο συμβαίνει με την Ιορδανία για τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης, κύριε Σαχίνη, διότι μιλάμε για τη Γάζα και βεβαίως εκεί εντοπίζεται εκεί εστιάζεται το διεθνές ενδιαφέρον απολύτως δικαιολογημένα, αλλά ταυτόχρονα διεξάγεται ένας πόλεμος χαμηλότερης έντασης, αλλά αμήλικτος επίσης του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης, όπου οι Ισραηλοί έπικοι, οπλισμένοι από τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, οπλισμένοι με όπλα και με την υποστήριξη του Ισραηλινού στρατού, διώχνουν Παλαιστίνιους από τους οικισμούς τους, εξαπολύουν πογκρόμους, συλλήψεις και ούτω καθεξής, ακόμα σκοτώνουν Παλαιστίνους αγρότες που πάνε να μαζέψουν τις αγιές τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Λοιπόν, η Ιορδανία δεν έχει καμία διάθεση να δει να επεκτείνεται αυτή η επιχείρηση εθνοκάθαρση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και να γεμίζει με Παλαιστίνους πρόσφυγες η Ιορδανία. Εκ νέου, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί τα 2/3 των Ιορδανών πολιτών είναι Παλαιστίνοι. Ακόμα και η σύζυγος, η Βασίλισσα Ράνια, η σύζυγος του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, είναι Παλαιστίνια. Καταλαβαίνετε πως κινδυνεύει το ίδιο το καθεστώς, δηλαδή, μέσα στο κύμα οργής που θα δημιουργηθεί από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εξηγείται το γεγονός ότι και ο βασιλιάς Αμπντάλα και ο υπουργός εξωτερικών, ο Τζαφάρη της Ιορδανίας, άμα τους ακούσετε αυτές τις μέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, στο Διεθνές Φόρουμ του Κατάρ ή σε άλλες συσκέψεις αραβικών κρατών, νομίζει κανείς ότι ακούει όχι φιλοαμερικανούς πολιτικούς, διότι το καθεστώς της Ιορδανίας είναι απολύτως φιλοαμερικανικό, έτσι, αλλά νομίζει πως ακούει τον Νάσερ το 1956. Εκεί βρισκόμαστε. Θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι το Ισραήλ σποραδικά αλλά συστηματοποιημένα χτυπά βάσεις στη Συρία της Χεζμπολάχ, πώς το κρίνετε? Στο Νότιο Λίβανο. Ναι. Εντάξει, και στο Νότιο Λίβανο, Συρία, έχετε δίκιο. Στη Συρία κυρίως είναι αποθήκες. Υπάρχει μια παρουσία της Χεζμπολάχ στη Συρία, διότι η Χεζμπολάχ υποστήριξε τον πρόεδρο Άσαν στον εμφύλιο της Συρίας, μαζί με το Ιράν βεβαίως, τους φρούς της Επανάστασης. Αλλά κυρίως το θέμα είναι στο Νότιο Λίβανο που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί, κύριε Σαχίνη, διότι το Ισραήλ έθεσε τελεσίγραφο το Σαββατοκυριακό ότι αν η Χεζμπολάχ δεν αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνη, που είναι το τοπικό σύνορα, ας το πούμε εκεί, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει προηγούμενες απόφασεις του ΙΕ από τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ του 2006, τότε θα αναλάβει επιχειρήσεις και εκεί. Δηλαδή μιλάμε για επέκταση του πολέμου, που είναι κάτι που
κάθε σοφρόν άνθρωπος και η διοίκηση Biden στην Αμερική απέφχεται. Δηλαδή το τελευταίο που θα ήθελαν όλοι είναι να έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο κανονικού πολέμου, ένα στο νότο δηλαδή με τη Χαμάς και ένα στο βορρά του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ που θα μπορούσε να εμπλέξει και το Ιράν, έτσι. Τότε μιλάμε για θα ανοίξουν οι πόρτες του τρελοκομείου στη Μέση Ανατολή και κανείς δεν ξέρει πού θα βγούμε. Μέχρι τώρα η Χεζμπολάχ ήταν προσεκτική, δηλαδή ρίχνει κάποιους πυράβλους, χτυπάει κάποιους Ισραηλινούς στόχους στα σύνορα. Έχει διώξει ουσιαστικά τον Ισραηλινό πληθυσμό από το βόρειο κομμάτι εκεί. Έχει γίνει νεκρή ζώνη ουσιαστικά. Και με αυτόν τον τρόπο ασχολεί τον Ισραηλινό στρατό και ανακουφίζει κάπως τη Χαμάς, διότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να έχει αυτή τη στιγμή 300.000 επίστρατους. Έτσι που τους έχει επιστρατεύσει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε αυτό ότι και στρατιωτικά του είναι πρόβλημα, δεν μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις στη Γάζα, αλλά είναι και οικονομικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια. Βγαίνουν από την ίδια την παραγωγική διαδικασία στο εσωτερικό μιας χώρας. Ακριβώς. Δηλαδή το πρακτορείο Bloomberg υπολογίζει ότι κάθε μέρα το Ισραήλ χάνει 260 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι και αν περάσει από το Κογκρέσο, ακόμα και αν περάσει από το Κογκρέσο η βοήθεια που θέλει να δώσει ο Biden, η έκτακτη στο Ισραήλ. Διότι η Αμερική, ξέρετε, πως δίνει κάπου 4 δις το χρόνο στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ και με αυτά πολεμάει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Αλλά εκτός από αυτά του δίνει τώρα 14 εκατομμύρια, θέλει να του δώσει ο Biden, 14 δις έκτακτη βοήθεια. Αν περάσει αυτό από το Κογκρέσο, σημαίνει πως θα έχει ήδη εξανεμιστεί από τις απώλειες που ήδη έχει μέχρι τώρα τις οικονομικές του Ισραήλ. Και η κυβέρνησή του Σαββατοκύριακο απίθυνε την εκκλήση στην Κένια και άλλες αφρικανικές χώρες για εργατικά χέρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχει το Ισραήλ. Βεβαίως υπολογίζει ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό το λουτρό αίματος και αυτή την τρομερή καταστροφή που γίνεται χάρη στην υποστήριξη της Αμερικής, η οποία εξευτελίστηκε διεθνώς η Αμερική την Παρασκευή στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ψηφοφορία που προτάθηκε με πρωτοβουλία και του κ. Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, για άμεση εκεχηρία. Η ψηφοφορία ήταν 13-1. Όλοι το ψήφισαν εκτός από την Αμερική που άσκησε το δικαίωμα του βέτο. Δεν υπάρχει πιο φιλοϊσραηλινός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και του Ισραηλινού κράτους από τον πρόεδρο Biden. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε όλες τις προηγούμενες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις, βεβαίως οι Αμερικανοί στηρίζαν το Ισραήλ, ειδικά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αλλά φροντίζαν να κρατάνε μια άκρη και με τα αραβικά καθεστώτα για να μην πάνε στη Σοβιετική Ένωση τότε, στη Ρωσία ή στην Κίνα σήμερα. Φροντίζανε κάθε φορά να έχουν και οι Άραβες το δικό τους λόγο, ας το πούμε έτσι. Τέτοια απόλυτη ταύτιση δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμη και στον πρόεδρο, στον πόλεμο του 82 στο Λίβανο, που είχαν παρέμβει οι Αμερικάνοι επί προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, που δεν ήταν κανένας φιλοπαλαιστίνιος ο Ρίγκαν ή κανένας αριστερός πρόεδρος, ήταν από τους πιο επιθετικούς προέδρους που έχει βγάλει το Αμερικάνικο Ιμπέριο. Ωστόσο, με αυτά που έκανε τότε το Ισραήλ, με την ισοπαίδωση της Βηρητού, με τους καταιγιστικούς βομβαρδισμούς κτλ., τον πήρε τηλέφωνο ο Ρίγκαν, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέγκιν τότε, και του είπε πως αυτό που κάνεις είναι ολοκαύτωμα. Ξέρετε, κύριε Σαχίν, να πει σε Ισραηλινό ηγέτη τη λέξη ολοκαύτωμα, τι συναισθηματικές χορδές των Ισραηλινών θίγει. Και όμως το έκανε ο πρόεδρος Ρίγκαν για να του βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές. Οι Μπλίνκεν και οι Biden δεν έχουν βάλει καμία κόκκινη γραμμή στο Ισραήλ μέχρι σήμερα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, εδώ έχουμε σχετίζεται και με το πρόβλημα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αρξάμενο από την Ουκρανία και ερχόμενο πια και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει αυτή, πώς να το πω, η αμηχανία. Νομίζω πως ναι, βεβαίως το πληρώνει τώρα η Αμερική, διότι μια και κάνετε το σχετισμό πολύ σωστά με την Ουκρανία, η Αμερική εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να καταδικάζεις τη Ρωσία δηλαδή για βομβαρδισμούς, υποδομών, αμάχων τη στιγμή που το Ισραήλ το κάνει στο εκατονταπλάσιο. Δηλαδή είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό τύπο, τη Χάρτ, η Ισραηλινή εφημερίδα από τις μεγαλύτερες κιόλας, η αναλογία αμάχων προς ενόπλους, θυμάτων Παλαιστινίων, είναι 2-1, δηλαδή 2 άμαχοι και ένας ένοπλος, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, έτσι, που έχουν κάνει συγκεκριμένη έρευνα επί του πεδίου. Παρόλα αυτά, η λευκή επιταγή που έχει λάβει από την πρώτη μέρα του πολέμου το Ισραήλ συνεχίζεται και ό,τι λέει η Αμερική, να μειώσετε τον αριθμό των αμάχων, να πάρετε μέτρα κτλ., φαίνεται πως είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου και τίποτα περισσότερο. Διότι αν ήθελε η Αμερική να γίνει εκεχηρία, αν ήθελε να βάλει κόκκινες γραμμές στο Ισραήλ, θα μπορούσε να το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Χωρίς την υποστήριξη της Αμερικής, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεχίσει αυτή την εκστρατεία. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης,
Με αυτή την κατάσταση θεωρείτε ότι αφενός μεν πολιτικά μιλώντας, στο λεγόμενο παλαιστινιακό χώρο υπάρχει ένα διέξοδο, διότι και για την οργάνωση απελευθέρωσης Παλαιστίνης, την ηγεσία της πολλά ακούγονται από τη μια, και από την άλλη στο Ισραηλινό εσωτερικό, καλά επικαλεστήκατε τη Χάρετζα, διότι και εκεί υπάρχει μια κρυσάρα στην πληροφορία, στα άρθρα και στην ανάλυση. Υπάρχει θέμα ή αντιθέτως, θα το αδόκιμη έκφραση, αλλά τη χρησιμοποιήσω, γαλβανίζεται πιο σκληρά ακόμη η Ισραηλινή κοινωνία? Ναι. Κοιτάξτε, τώρα όταν μιλούν τα όπλα είναι δύσκολο να κάνει κανείς πολιτικές προβλέψεις. Πάντως φαίνεται πολύ δύσκολο να επιβιώσει ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση δεξιάς-ακροδεξιάς που έχει, δεξιάς-ακροδεξιάς και επίκον, να επιβιώσει από αυτή την κρίση. Πρώτα απ' όλα η ίδια η 7η Οκτωβρίου, που ήταν η πιο αιματηρή ημέρα για το Ισραήλ από ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, ακόμα και στους πολέμους δηλαδή του πολέμου της ανεξαρτησίας του 48, τον πόλεμο των 6 ημερών του 67 και τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ του 73, δεν είχε ποτέ μέρα με τόσα θύματα. Είχε κάπου 1.100 θύματα, 1.100 κάτι, σε μία μόνο μέρα, από τους οποίους μάλιστα οι 360 ήταν ένοπλοι, έτσι, 320 στρατιώτες και παραπάνω, και είχαν μια εξενταριά αστυνομική. Τους καταλάβανε στρατιωτικές βάσεις, τους πιάσανε εξαπίνεις. Τέτοια κατάρρευση των μηχανισμών ασφαλείας του Ισραήλ, αυτό είναι τρομερό εθνικό σοκ για τους Ισραηλινούς. Και μάλιστα έχει αποκαλυφθεί από τον διεθνή τύπο και τον Ισραηλινό τύπο ότι τα ξέρανε με χαρτί και καλαμάρι τι πρόκειται να γίνει. Είχαν στα χέρια του συγκεκριμένο σχέδιο που έλεγε ακριβώς τι πρόκειται να κάνει η Χαμάς. Και τα αγνοήσανε. Όλα αυτά λένε ότι ο Νετανιάχου δεν θα αντέξει και όταν τελειώσει ο πόλεμος θα φύγει από την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά οι Παλαιστίνοι και αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα, διότι όπως είπατε και εσείς, υπονοήσατε, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης δεν περιλαμβάνει τη Χαμάς, η οποία Χαμάς μας αρέσει, δεν μας αρέσει και ασφαλώς δεν μας αρέσει ο ιδεολογικός και ο θρησκευτικός της προσανατολισμός και το τι είδους κράτος θα ήθελε να φτιάξει. Αλλά παραμένει γεγονός πως είχε εκλεγεί με τις μόνες δημοκρατικές εκλογές που έγιναν στα Παλαιστινιακά εδάφη, έτσι, βουλευτικές. Στις μόνες εκλογές δημοκρατικές που έγιναν, πήρε την πλειοψηφία. Επομένως, αντιπροσωπεύει ένα 40% του Παλαιστινιακού λαού. Επομένως, όπως αναγνωρίζει και η Παλαιστινιακή Αρχή τώρα, είδα χτες συνέντευξη του Μοχάμεντ Στάγεχ, του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού του Αλτζαζίρα, θα πρέπει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης να περιλάβει και τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάδ και τις άλλες οργανώσεις που δεν είναι μέσα, ώστε να οδηγηθούν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία θα μπορέσει να αναλάβει τη διοίκηση κάποια στιγμή και στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη και να οδηγήσει τα πράγματα προς την δικαιώση των δίκαιων αιτημάτων του Παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση και κυριαρχία. Αλλά παραμένει το μεγάλο ερώτημα, κύριε Σαχίνη, εάν όλα αυτά, σε ποιο τοπίο θα μιλάμε και αν υπάρχει τίποτα από τη Γάζα όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κατά τη γνώμη σας, έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε, θέλω να κλείσουμε, μάλλον στο τραπέζι, αν υποθέσουμε και όλοι εύχονται να γίνει και πολύ γρήγορα για να σταματήσει η περαιτέρω ανθρωπιστική καταστροφή, ούτως ή άλλως θα έχει τυναχτεί εκ των πραγμάτων η ιστορία δύο κρατών, δηλαδή ίσως και οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν τα πράγματα πολιτικά. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και στους Παλαιστίνιους. Αυτοί βέβαια θα διαλέξουν. Υπάρχουν και οι δύο απόψεις. Πάντως, αυτό που συμφωνούν και οι δύο, και αυτοί που θέλουν δύο κράτη και αυτοί που λένε να πάμε σε ένα κράτος, ενιαίο Ισραήλ-Παλαιστίνη, με ίσα δικαιώματα, που σημαίνει αντιπαρχάιτ αγώνα. Γιατί ποιος θα πει στους Ισραηλινούς να δώσουν δικαίωμα ψήφους σε όλους τους Παλαιστίνιους, έτσι? Οι Παλαιστίνοι θα είχαν μαζί με τους Παλαιστίνιους που είναι πολίτες του Ισραήλ, που είναι κάπου 20% του Ισραηλινού πληθυσμού. Όλοι οι Παλαιστίνοι λοιπόν στην ιστορική Παλαιστίνη θα είναι οι ίδιοι περίπου, ίσως και λίγο περισσότεροι από τον εβραϊκό πληθυσμό. Οπότε αυτό είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτό που συμφωνούν όλοι όμως είναι πως αν μιλάμε σοβαρά για δύο κράτη και δοθεί μια καινούργια ευκαιρία που θα επιβεβαιώσει βέβαια, θα είναι μια νίκη της Χαμάς τεράστια αυτή, έτσι. Γιατί τους λέει τόσα χρόνια που το πηγαίνατε με διαπραγματεύσεις, οδικούς χάρτες κτλ. Δεν βγήκε τίποτα. Μόνο όταν έκανε τις ένοπλες επιθέσεις η Χαμάς, που χρησιμοποίησε βεβαίως και τρομοκρατικές επιθέσεις, διότι δεν έκανε μόνο σε στρατιώτες, έκανε και σε πολίτες, αμάχους, μικρά παιδιά κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μόνο έτσι ξανάρθει το Παλαιστινιακό στην ημέρα διάταξη. Εκείνο που συμφωνούν όλοι όμως είναι πως για να μιλάμε σοβαρά για Παλαιστινιακό κράτος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βασικά επίδικα θέματα, που είναι πρώτο και κυριότερο η έπικη,
Πώς θα γίνει Παλαιστινιακό κράτος, άμα συνεχίσουν να έχουν 600 τόσους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, με 700.000 Ισραηλινούς επίκους. Τότε δεν συζητάμε για κράτος ουσιαστικά. Συζητάμε, κύριε Σαχίνη, για Μπατουστάν τύπου Νότιας Αφρικής. Μικρούς θύλακες δηλαδή, όπου οι Παλαιστίνοι θα έχουν υποτιθέμενη εξουσία, εξουσία να μαζεύουν τα σκουπίδια ουσιαστικά και να πληρώνουν τους μισθούς, αλλά τίποτα περισσότερο. Γιατί γύρω-γύρω θα είναι όλοι οι λόφοι κατηλημένοι από τους Ισραηλινούς, όλοι οι δρόμοι θα ελέγχονται από τους Ισραηλινούς. Και το Παλαιστινιακό κράτος θα είναι σαν το δέρμα της Λεοπάρδαλης. Μικρές νησίδες υποτιθέμενης Παλαιστινιακής κυριαρχίας μέσα σε μια μεγάλη θάλασσα Ισραηλινής γης. Άρα, αν δεν επιβάλλουν οι Αμερικανοί στους Ισραηλινούς το τέλος των επικισμών, που είναι τεράστιο θέμα, μπορεί να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ισραήλ, δηλαδή, άντε να μαζέψουν 700.000 ανθρώπους από εκεί, έτσι. Εάν πάντως δεν λυθεί το θέμα των επικισμών και βεβαίως της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, διότι δεν πρόκειται να δεχτεί καμιά αξιοπρεπής Παλαιστινιακή ηγεσία να φτιάξει κράτος χωρίς την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, τότε οποιαδήποτε συζήτηση για Παλαιστινιακό κράτος δεν έχει νόημα και θα αναπροσανατολιστεί ο Παλαιστινιακός αγώνας νομοτελειακά σε μια λογική anti-apartheid, ίσα δικαιώματα σε ένα ενιαίο κράτος Ισραήλ-Παλαιστίνης. Πέτρος Παπακοσταντίνου, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την πάντα διακριτή οπτική στα πράγματα, σε βάθος και όχι στον τύπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.